Έλα. Λοιπόν, σήμερα στο Ροκοπέντσι έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε τον ηθήνο νου συνθέτη και κιθαρίστα τον Αμπισούς. Τον αγαπητό μας πάνω, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ροκοπέντσι. Μας σε φιλοξενούμε. Γεια σου φιλαράκι μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας καλά. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά που βλέπετε το βίντεο. Ελπίζω να μην σήμερα που είναι τα γενέθλια του Μητσοτάκη να μην μας κάνει καμία διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, προχωράμε στο παρασύνθημα. Πρωτού μιλήσουμε και για τις ρέχες. Κυκλοφορήσατε ένα EP πριν από 2 χρόνια και τώρα κυκλοφορείτε το full length, το Death Revival, το οποίο διαδέχεται το Into the Abyss, το εμβληματικό Into the Abyss που όλοι αγαπήσαμε, εννοείται. Πες μας λίγο δύο λόγια για το Death Revival, αρχικά. Παρατηρώ πάρα πολύ η πύλα, παρατηρώ πάρα πολύ το ότι επηρεαστήκαν από το Λέμπρος και το Scream Bloody Gore, το Death, παρατηρώ Possessed, παρατηρώ Hexenhaus, παρατηρώ Merciless πάρα πολύ, παρατηρώ έτσι πολλά πράγματα και λίγο έτσι θα ήθελα να το συζητήσουμε. Πες μας λίγο δύο λόγια, αν θες, για αυτό το άλμπουμ. Πολύ σωστή παρατήρηση. Οι επιρροές μας είναι πολλές όντως, γιατί αγαπάμε το 80s και 90s metal. Από heavy metal μέχρι και extreme ιδίωση. Βασικά, θα έλεγα πως οι βασικές επιρροές της μπάντας είναι το 90s death metal προφανώς, αλλά σίγουρα μας έχει ακουμπήσει και το 80s thrash. Λοιπόν, πάμε να πω αυτό που μου είπες. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το δίσκο κάπου το 2016, και όταν λέω να το δουλεύουμε εννοώ να συνθέτω κάποια κομμάτια μαζί με τη βοήθεια του Κώστα σε κάποια σημεία. Πήρε και ρόλο αυτό, είχαμε και άλλες υποχρεώσεις να κάνουμε live το ένα το άλλο, οπότε καταφέραμε να τελειώσουμε με τον δίσκο κάπου το 2020. Γράφτηκε στα Unreal Studios στην Νέα Σμύρνη. Είναι ένα πολύ υπερ-wow studio κατά τη γνώμη μου και τα άτομα μέσα εκεί πέρα είναι πολύ σωστά. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο τώρα. Το εστόφυλλο που έκανε ο μέγιστος Ανδρέας Μασάλ, που έχει κάνει Sodom, Creator, Rami Wild, Flame Guardian, Obit Guardian, και Immolation. Ναι, είχαμε σε επαφή μαζί του, μιλήσαμε, τα βρήκαμε, είναι ωραίος τύπος και συνεργαστήκαμε. Οι επιρροές του δίσκου είναι Death Thrash, Old School. Όλα τα παιδιά βάλανε το λιθαράκι τους, όλοι δουλέψαμε πάνω σε αυτό, είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και πάμε παρακάτω τώρα. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Μου δώσεις πολύ καλή πάσα για το Death Revival παρεμπιπτόντως προηγουμένως σχετικά με τη συνεργασία με τον εν λόγω γραφίστα. Πώς μεσολάβεις αυτή τη συνεργασία? Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο γραφίστα, έτσι? Ναι, θετικά. Αγοράζαμε όταν ήμασταν πιτυρικάδες δίσκους και τα εστόφυλλα του ήταν εκεί. Θέλαμε να αγγίξουμε το στυλ της εποχής. Οπότε καθόμαστε και σκεφτόμασταν τι μπορούμε να κάνουμε. Είχαμε σκεφτεί διάφορους καλλιτέχνες. Και μετά από κοινή κουβέντα καταλήξαμε να κάνουμε το εξώφυλλο με τον παιδικό μας ήρωα, τον Ανδρέας Μασάλ, ο οποίος είναι εξαιρετικός τύπος. Και πήρε το όραμά μας και το έκανε, κατά τη γνώμη μου, τέλεια. Μας έβαλε εννοείται μέσα στον κόσμο του, που σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει βάλει πολλοί πάντες. Έχουν μπει η Blind Guardian, έχουν μπει η Obituary, η Immolation. Νιώθουμε μεγάλη τιμή για αυτό, εννοείται. Το βλέπουμε και το γουστάρουμε. Είχατε επηρεαστεί κατά κύριο λόγο και από ένα εξώφυλλο των Annihilator, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώσέ με. Τον Annihilator, ποιο? Annihilator, νομίζω από τον debut, έτσι. Από τον debut, λίγο που το βλέπω, ας πούμε. Έχει και λίγο το distraction τον debut, έχει και λίγο το. Αλλά εμένα μου θυμίζει λίγο, έχει μια αισθάνση του distraction μέσα. Έχει έτσι την αντίλα και μου έφερε πολύ στο μυαλό το
το Eternal Domination, ας πούμε. Το Eternal Domination, ας πούμε. Μου φέρε πάρα πολύ στο εννοείται. Στράξον, είναι... δηλαδή αυτό με το twist, με το twister που έγινε, άστο. Είναι παρόμοιο, θα λέγει κανείς. Για να είμαι ειλικρινής, και εμένα αυτό μου θύμισε στην αρχή. Και προφανώς αγαπημένοι μου δίσκους όπως ο Obituary, Immolation κτλ. Εντάξει, είναι άλλο, ο τύπος είναι συναρπαστικός. Ισχύει. Και ήταν όλη η συνεργασία όπως το εξηγήθηκα πολύ ωραία. Δηλαδή, τα βρήκαμε τέλεια και έγινε και γρήγορα. Οπότε... Πόσο γρήγορα είχε γίνει. Ορίστε. Πόσο γρήγορα είχε γίνει, δηλαδή, αν επιτρέπετε. Είχε έρθει σε επαφή ο Κώστας μαζί του, τα λέγανε. Νομίζω ότι περίπου ένα μήνα είχε τελειώσει η δουλειά. Γρήγορα. Γρήγορα σε έκανε. Δηλαδή, μπήκαν όλα σε πολύ γρήγορους σύνθημους από ό,τι αντιλαμβάνω. 2015 κυκλοφορεί το Into the Abyss. Ακριβώς. Για μία μπάντα σαν εσάς, φαντάζομαι ότι χρειάστηκε πολύ καιρός για να κάνετε αυτό που λένε γάλε-γάλε, γίνεται γορίδα μέλη. 5 χρόνια δεν είναι λίγα όμως, παρόλα αυτά, για να δημιουργήσετε το νέο σας άλμπουμ. Γιατί, όπως μου είπες προηγουμένως, το άλμπουμ σας ήταν έτοιμο ουσιαστικά το 20. Σωστά. Ήταν έτοιμο το 20, ακριβώς. Το 20. Μεσολάβησε αυτά τα 5 χρόνια και άργησε τόσο πολύ ο δίσκος. Εννοείς από το 20 μέχρι το 22? Από το 15 μέχρι το 20, γιατί εντάξει, τώρα 20-22 κόβεται. Λογικό, καραντίνα και όλα αυτά. Γι' αυτό κάψτε για τα δύο τελευταία χρόνια. Και φυσικά θέλαμε να βρούμε μια εταιρεία που να μας καλύπτει, να μας καλύπτει ακριβώς, έτσι. Έπρεπε να το φτιάξουμε στο πράγμα. Παρέπτωση εταιρεία, ουσιαστικά. Ναι, το όρισε. Υπογράψατε λοιπόν, έρχεται το συμβόλαιο μαζί με την Ινδική. Με ακούς τώρα? Πώς να με ακούς? Τα 5 χρόνια λοιπόν που μεσολάβησαν, υπήρχε πολύ σαν έρθρο. Καταρχάς, το 2015 που κάναμε το Into the Abyss, την πάντα ήμασταν εγώ και Πόσας με Stasian μουσικούς. Στην πορεία ήρθε ο μέγιστος Χρήστος Γιάκος στην πάντα ως κιθαρίστας. Και ο Γιάνν Βέστερμαν μετά στα τύμπανα. Προφανώς και πριν τον πρώτο δίσκο τον είχαμε κάνει εγώ με τον Κώστα και τον αναλυτή και τον Κώστα τώρα για δάκο, τον Μπάσο. Και μετά, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να γίνει όλο αυτό από τρία άτομα που ήμασταν κινησία μέσα να έπρεπε να το κάνουμε σύνολο αυτό. Να κάνουμε live, να προωθήσουμε τον πρώτο δίσκο, κάποια tour που γίνανε. Είχαμε δουλειά να κάνουμε. Και φυσικά, το ενδιάμεσο έπρεπε να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον και να τελειοποιήσουμε το στυλ μας, έτσι. Γιατί ήταν πολύ βασικό αυτό. Και να όλα τα παιδιά να δέσουμε μεταξύ μας και να προχωρήσουμε. Όταν δέσατε σαν πάντα, κάντε κάποια live στο εξωτερικό. Λίγα μεν, αλλά τα κάνατε. Τα πραγματοποιήσατε. Παίξατε, ας πούμε, με τους Slaughtery, παίξατε μαζί με τους Sinister στο Temple, παίξατε ως headliners στη Γερμανία, νομίζω, να δεν κάνω λάθος. Διορθώσέ μου, τον Οκτώβριο 19, μαζί με τους Cryptic Cat, μαζί με τους Cryptic Brood, τρομερό live αυτό. Ναι. Και γενικότερα βλέπω ότι έχετε κάνει πάταγο, έχετε κάνει πάρα πολύ πάταγο στην τέτοια, στο εξωτερικό ειδικά. Σας εκτιμούν πάρα πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γενικά το εκτιμάνε το underground. Χαίρομαι πολύ. Πώς ήταν όλα αυτά τα live γενικά, όλα αυτά τα live που κάνατε μέσα στο 19, ας πούμε, πώς ήτανε? Ήταν πολύ ωραία. Υπήρχε από το EP, έτσι. Ορίστε. Αρχικά φαντάζομαι υπήρχε και υλικό από το EP, έτσι. Ναι, φυσικά. Μέχρι εκείνη την περίοδο η μπάντα έπαιζε κομμάτια από το Some of the Dead, από το που είναι το EP πριν από το Into the Abyss, από το Into the Abyss προφανώς το δίσκο, και από το Unleash the Storm που είχε κυκλοφορήσει. Δυστυχώς δεν είχε βγει μέχρι τότε το Rally στο The Pass, οπότε δεν το έχουμε παρουσιάσει live ακόμα. Τα live αυτά λοιπόν πήγανε πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ βασικά για αυτό που έχει γίνει η μπάντα τώρα. Πέφταμε Αθήνα, πέφταμε Κρήτη,
Πέσαμε Λάρισα, πέσαμε Ευρώπη σε λίγα live. Αλλά έγινε. Κάποια άλλα ακυρώθηκαν. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Αλλά ήταν όλα πολύ ωραία. Πολύ, πολύ καλά οργανωμένα. Και εννοείται, γνωρίσαμε νέα άτομα. Κάναμε φίλους. Περάσαμε καλά. Και γίναμε και καλύτεροι σαν μουσική. Και συγκρότημα. Πολύ σημαντικό. Είχατε ένα live μαζί με τους Cast Blood. Στο Table. Ακριβώς. Πώς ήταν το πρώτο σας live για την παρουσίαση του νέου σας δίσκου? Ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό που έγινε. Όχι καθήμενοι πλέον. Όχι καθήμενοι πλέον. Πολύ σημαντικό. Όχι καθήμενοι, βέβαια. Ήταν όρθιοι και έγινε μεγάλο μαχαίριο μέσα, πραγματικά. Είχε πολύ κόσμο. Περάσαμε υπέροχα. Η Cast Blood είναι μεγάλη, μεγάλη μπάντα, πραγματικά. Τα διαλύσαμε όλα. Τα διαλύσαμε όλα. Βγάλαμε γούστα, ρε φίλε, πώς το λέω. Πήγε πολύ καλά η παρουσίαση δίσκου. Και τώρα θέλουμε να το κάνουμε και αλλού αυτό. Πέραν την Αθήνα. Πού σκοπεύετε, πού έχετε σκοπό γενικά? Όπου καταφέρουμε, όπου κάτσε. Παντού θέλουμε να πάμε. Κάτι λέγεται τώρα για Τρίκαλα, κάτι λέγεται για Θεσσαλονίκη. Χόρσα. Θα σας πω, θα δείτε σε λίγο καιρό, γιατί δεν είναι ακόμα. Ο Τάγκερ να ακούει να κάνει να μεσολαβήσει την αρθίτα. Μιλάμε με τα παιδιά εκεί, είναι το μέρη το φεστιβάλ εξαλού. Εγώ πηγαίνω σαν οπαδός, έχω πάει αρκετές φορές. Άρα είστε θα μόνος σε αρχικά στο χωριστά. Σαν οπαδός, να δω λίγο μέτα. Εννοείται. Φίλους και φίλους. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε, θα έρθω ξανά στο δεύτερο άλμπουμ σας, στο ολοκληρωμένο, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο Γενάρη, όπως είπες και εσύ ο ίδιος. Βλέπω πίνεις βότκα, αλκοόλας. Καιρόπινο, δεν είναι βότκα. Ντούμπλινερς. Ναι, βλέπω, το πίνει το ντούμπλινερς ο αλκοόλας, να πούμε. Μ' αρέσει το γέφτα του γυαλί. Για πες. Το δέχομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω για το νου σας, ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής που έχετε δεχτεί ως άμπισος, και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα? Πολύ καλή. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα το άλμπουμ. Μας έχει στηρίξει και η εταιρεία αρκετά. Και εμείς χαιρόμαστε με όλο αυτό, η αλήθεια είναι. Κριτικές, από εδώ από εκεί φίλοι, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, δουλεύουμε το νέο υλικό τώρα, ξεκινάμε. Ακόμα δεν είναι. Έτσι πάνω αυτά, ναι. Σωστός. Θα ετοιμάσουμε το δίσκο αρκετά σύντομα. Έχουμε και νέο μπαθίστα τώρα. Για πόσα κομμάτια μιλάμε, δηλαδή, που έχετε στα σχαριά αυτή την περίοδο? Για τον επόμενο δίσκο σίγουρα θα είναι 10 κομμάτια. Να. Και είναι έτοιμα τα περίπου τα 7. Και θα γραφτούν και κάποια έξτρα κομμάτια που έχουμε γράψει. Mm-hmm. Τα οποία θα είναι για κανένα split, κανένα IP. Μια και συνέχεια γράφουμε υλικό καινούργιο, οπότε... Ασταμάτητη. Κάναμε και πολύ χρόνο. Δεν κάναμε για live, δεν το θέλω να κάνω. Σωστό γι' αυτό. Καλά, ναι, σωστό γι' αυτό. Τώρα θέλω να σε γυρίσω στην καραντίνα και στην πανδημία. Σε ένα πολύ καταστροφικό, θα λέγει κανείς, για τα live συμβάν. Γεγονός. Αναφέρομαι προφανώς σε αυτό το γεγονός του COVID. Και είναι ασφαλώς κάτι καταστροφικό για τον πολιτισμό. Πώς ήταν για σένα αυτή η περίοδος, χωρίς live? Χωρίς να είστε στον δρόμο, χωρίς να βλέπετε τον κόσμο να παραλύρει, να τρελαίνετε με τη μουσική σας και να είστε σε στίχους κλεισμένοι, ας πούμε. Πώς ήταν όλο αυτό για εσένα? Προφανώς ήταν δύσκολο. Ξαφνικά κοπήκαν αυτά που κάνουμε όλα. Κοπήκαν στις αναστροφές με φιλαράκια, στις αναστροφές με τα χόμπι μας, άρα και με τον κόσμο. Εγώ προσωπικά καλά πέρασα. Γιατί δεν με έριξε κάτω αυτό. Αποφάσισα να γράψω ένα νέο δίσκο. Είχα δουλειά να κάνω. Γιατί ήταν καλά, την παλέψαμε όλοι. Και ενώ ήταν υπομονούσαμε σαν τρελή να τελειώσει όλο αυτό, να βγούμε πάλι στο σανίδι, να κάνουμε ένα κόλπο.
Θα τρελήθαναμε τώρα που ανέφερε πάλι τα live. Για να, και θέλαμε πολύ να παίξουμε. Mm-hmm. Και αποφάσισαμε τον Φεβρουάριο, μια και τον Ιανουάριο βγαίνει ο δίσκος μας. Και με την λογική μου, πως είχαν ανοίξει τα μαγαζιά τον Φεβρουάριο. Mm-hmm. Που λες, εδώ σχολή φάση καλά δίνω, όπως και για σένα, πιστεύω. Αλλά την παλέψαμε, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Πάμε δυνατά. Να, εννοείται αυτό. Εννοείται. Δεν σας πτώει τίποτα. Ενδιάμεσο. Είχαμε τελειώσει το δίσκο ακριβώς πριν από την καραντίνα. Τυχερό. Ναι, πολύ τυχερό. Και μετά, οπότε, μέσα στην καραντίνα είχαμε να βρούμε να κουβεντιάσουμε με εταιρείες και μεταξύ μας για να αποφασίσουμε. Ήταν δηλαδή, ήταν καλά τα πράγματα, δεν έχω παράπονο. Το και παρόν μέσα στην καραντίνα ήταν δύσκολο να φέρει τα πράγματα με τις εταιρείες πολύ. Και αυτές φάγανε πακέτο, όπως όλος ο κόσμος. Αλλά είχαμε χρόνο να δούμε το μοντάρι μου. Όλο αυτό με τις πρόβες, γενικά, ο Σάμπισος, σας δυσκόλεψε καθόλου την περίοδο της καραντίνας και αν ναι, με ποιον τρόπο βρήκατε κάποια εναλλακτική, ας πούμε, το κάνατε μέσω διαδικτύου, μέσω Skype, ας πούμε, κτλ. Όχι. Προφανώς εγώ έβλεπα τα παιδιά από την πάντα για να κάνουμε παρέα, αλλά δεν παίζαμε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, και να βρεθούμε μια στο πρώτο. Αλλά προφανώς δεν ήταν δύσκολη μετακίνηση, οπότε δεν το κάναμε. Φαντάζομαι. Και γενικά, πώς την παλέψατε? Χρησιμοποιήσατε, ας πούμε, κάποια Skype calls, χρησιμοποιήσατε κάποιες τέτοιες σκέψεις, τέτοιες ιδέες? Τηλεφωνικά, από κοντά καμιά φορά όταν μια φορά τόσο βρισκόμασταν. Θυμάμαι, εγώ μια φορά είχα μια δουλειά, είχα να πάω κάποιο τον πατέρα μου και μετά πήγα μια βόλτα για να δω λίγο για το Λιάχ εκείνη την περίοδο, να δω τι κάνει. Σημαντικό, δηλαδή στον μήνες του δικού σου. Πολύ σημαντικό. Όπως ξέρεις, παιδί μου, κάπως έτσι λίγο τηλέφωνο, λίγο κάμερα. Κάτι κάναμε. Εσύ τι είχαν στην καραντίνα, εντάξει. Εμείς εδώ, ήσυχα, με το γράψιμο και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για ένα συμβόλαιο που υπογράψατε μαζί με την ειδική Transetting. Μια πάρα πολύ underground εταιρεία από την Ινδία, την Transcending Obscurity Records, από τη Mumbai συγκεκριμένα. Από τη Mumbai συγκεκριμένα. Τι, πού τα βούσα της Ινδίας, αν δεν κάνω λάθος? Όχι. Τέλος πάντων, σαρδά μου, συγγνώμη. Κάτω σαν να μην το ακούσατε. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς προέκυψε αυτό το συμβόλαιο? Μιλάμε για μια underground και νέα εταιρεία, έτσι. Underground και νέα εταιρεία, αλλά κατά τη γνώμη μου και πολύ δυνατή. Που έχει καταφέρει να φτάσει στο επίπεδό της αυτά τα χρόνια μαζί με επίπεδο άλλων εταιρείων που παρακολούθησαμε πολλά χρόνια τώρα. Μην ξεχνάς ότι όταν υπογράφαμε σε αυτήν την εταιρεία ήταν και η Master μέσα και άλλες πολλές μπάντες εννοείται. Απλά είμαι πολύ μεγάλη Master. Ευκούρια, Full και πολλές άλλες μπάντες, ναι. Ναι, και εννοείται και πολλούς αγαπημένους ήρωες από τα 80's και τα 90's που έχουν διάφορα άλλα project τώρα και συνεργάζονται με τον Κουνάλ. Λοιπόν, όταν βγάλαμε το Summon the Dead, είχαμε γνωρίσει τον Κουνάλ και λίγα χρόνια μετά, όταν είχε μόλις κυκλοφορήσει και ο δίσκος μας, ο τύπος ξεκίνησε την Transcending Obscurity με διαφορετικό όνομα τότε, λεγόταν Transcending Obscurity Classic και κυκλοφόρησε δύο κυκλοφορίες. Η πρώτη ήταν η δικιά μας, ένα compilation που μας έβγαλε εκείνη την περίοδο, λέγεται Once Entombed και περιέχει όλο μας το υλικό πριν από τον πρώτο δίσκο. Κάτι demo, κάτι split, κάτι ping, κάποια κυκλοφόρητα κομμάτια. Οπότε έτσι γνωριστήκαμε εκείνη την περίοδο και το δεύτερο άλλο. Πώς το έχει, να θυμάμαι καλά. Ανακυκλοφορία κυκλοφορία των Disease. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ο άνθρωπος έκανε το ξεκίνημά του. Εμάς μας ικανοποίησε η συνεργασία μαζί του.
Και κάποια χρόνια, το 2016 νομίζω, πήρε την απόφαση να το τρέξει σοβαρά. Μιλούσαμε, ήμασταν πάντα σε επαφή. Μιλάγαμε και για μπάντες που θέλει να υπογράψει κτλ. Και πάντα μας έλεγε ότι θέλει να κυκλοφορήσει το δεύτερο αμπίτι. Μας το έλεγε συνέχεια. Και προφανώς και εμείς, επειδή γουστάρουμε πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει, τα βρήκαμε και αποφασίσαμε να γίνει όλο αυτό που είδαμε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τρομερός τύπος, αγαπάει τον death metal. Εσείς παρόλα αυτά είχατε κυκλοφορήσει όμως το debut, το Into the Abyss, μέσω της Memento Mori. Ακριβώς. Ισπανική εταιρεία, underground, πολύ καλή εταιρεία. Ναι. Πώς και σταμάτησε αυτή η συμφωνία, ας πούμε. Ήταν επειδή συζητούσατε πάρα πολύ με τον λόγο δημιουργό της Τανσαρίκα, ας πούμε. Πώς προέκυψε. Ήταν θέμα business, τι. Ήταν διάφοροι οι λόγοι που μας κάνανε να μην βγάλουμε το δεύτερο δίσκο από εκεί. Εκτιμούμε πάρα πολύ τον Ράουλ. Είναι τρομερός τύπος και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και η εταιρεία του είναι τρομερή. Πολλοί φίλοι μας έχουν υπογράψει μετά από εμάς εκεί. Ο τύπος στηρίζει το underground. Αλλά τα βρήκαμε με τον Κουνάλ. Ήθελε πάρα πολύ να το βγάλει κιόλας. Το εκτιμήσαμε αυτό. Έκανε τα παλαβούς. Γιατί όχι. Τέλεια. Είχαμε πάλι παλιά μαζί του. Και ήταν ήδη τρομερός. Λίγα χρόνια μετά θα ήταν ακόμα καλύτερο. Φαντάζομαι. Κυκλοφορήσατε πλέον μέσω της Transcending πλήρως, σε πλήρη κυκλοφορία, παρακαλώ. Ότι και σε εμείς και το κουνάλι βγάλει που παρακολουθούμε. Οπότε είμαστε παδί της εταιρείας. Συγγνώμη, για πες τι μου είπες για την Transcending. Είναι η πρώτη σας κυκλοφορία που την κυκλοφορείτε πλήρως από μία δισκογραφική. Α, ότι έβγαλε όλα τα φορμάτια. Όλα τα πάντα, δηλαδή και τα 12-inch βινίλια και τα CD τα οποία κυκλοφορήσατε. Ας πούμε το βινίλιο που κυκλοφορήσατε στις Φλόγα Records, το Into the Abyss, που κυκλοφορήσατε νομίζω και σε κασέτα, νομίζω, μέσω της Chaos and Hell Productions. Σε limited edition. Και τους λογαρίκωτς σε περιορισμένο αριθμό και δύο χρώματα, νομίζω. Ακριβώς. Στο βινήλιο. Τι μεσολάβησε και καταφέρατε να την κυκλοφορήσετε σε τόσο πλήρη εικόνα. Είναι η πρώτη σας κυκλοφορία, ξαναλέω. Ναι, και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μάλλον θα βγάλει και την κασέτα ο Κουνάλ με την Transcending. Αν δεν την βγάλει την κασέτα, θα την βγάλουμε σίγουρα εμείς με την εταιρεία μας, με την Chaos and Hell δηλαδή, που ανέφερες και πριν. Λοιπόν, ο τύπος το κάνει αυτό. Δηλαδή, ασχολείται και με τα CD και με τα βινίλια. Ναι. Οπότε, είπαμε να το κάνει, αφού προσφέρει όλο το πακέτο για δύο ή. Νομίζω ξέρεις ότι αυτό είναι και ένα συν. Βέβαια, όχι, δεν μας απασχολεί, γιατί όπως είπα, θα τη βγάλουμε εμείς αλλιώς. Ξέρεις, αυτό είναι και ένα συν. Μιας και ο κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται φανατικά με τα βινίλια. Βλέπω πολύ κόσμο. Έχει γίνει μια επανάσταση γενικά στα βινίλια. Είναι μια ερώτηση που θα ήθελα που την κάνω σχεδόν σε όλους ουσιαστικά τους μουσικούς. Okay. Εσύ λοιπόν, ως ένας άνθρωπος στο 90s, που έχεις ζήσει τα 90s, έτσι. Ναι, φυσικά. Και εσύ και ο Κώστας μου τα έχετε ζήσει τα 90s. Γιατί εντάξει, είναι αλλιώς να τα ζει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τα 0s και αλλιώς ένας άνθρωπος στο 90s. By the way. Και αλλιώς ένας άνθρωπος στο 90s. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, το ίδιο έχει συμβεί και με το Seattle με το Grants, το ίδιο έχει συμβεί και με, τα 80s, με την επανάσταση του heavy metal. Το ίδιο είχε συμβεί και με το thrash και με το death metal και με το black metal που είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην Νορβηγία και την Ελλάδα και πάει λέγοντας. Η ερώτηση μου είναι, πιστεύεις ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται από την αρχή? Γενικά η ιστορία επαναλαμβάνεται, λένε. Οπότε ναι, γιατί όχι. Για τα βινήλια εννοώ. Για τα βινήλια εννοώ. Προφανώς, όπως και με την κασέτα έγινε αυτό, έτσι. Ναι, αλλά. Αν θυμάστε, κάποτε είχε μια περίοδο που κανείς δεν έπαιρνε κασέτα και κανείς δεν άκουγε κασέτα. Γιατί όλοι ακούγαμε CD και. CD εκείνη την περίοδο, συγγνώμη. Ναι. Όταν είχαν έρθει τα CD μου. Αυτούς από λίγους που είχαμε ακόμα κασέτες, παιδί μου, και δεν τις πετάξαμε ποτέ.
Το ίδιο γίνεται με το βινίλιο. Υπάρχει μια αναβίωση στο βινίλιο, βέβαια. Και τώρα, μη σου πω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται τόσο με τα CD και πιο πολύ προτιμάει το βινίλιο, αυτό παρατηρώ. Και τη κασέτα κιόλα, γιατί εδώ που τα λένε, ένας άνθρωπος παίρνει ένα άλμπουμ με 5 ευρώ. Είναι γαμό. Κασετούλα, γιατί όχι. Εμείς πάντα βγάλαμε τις δουλειές μας σε κασέτες. Είναι πολύ βασικό. Κασέτα, κασέτα. Πιστεύεις ότι είναι προτιμότερο να δώσεις βάση στη φυσική μορφή ή στη ψηφιακή? Προφανώς φυσική. Είναι αλλιώς να έχει το πράγμα μπροστά σου, να το βλέπεις, να το αγγίζεις, να το να διαβάλεις τύπους. Ακόμα και αν έχει και μυρωδιά, πώς το λένε. Είναι, είναι... Ε? Παρεξήγηση, δεν το καθόρισα σωστά. Εννοώ στο να το προωθήσεις, εννοώ. Στο να προωθήσεις ένα υλικό. Τι προτιμάς? Προφανώς τώρα και με το ίντερνετ είναι προτιμότερο με, το MP, με τα M3, ψηφιακά γίνονται. Φημίστε για το underground, προφανώς. Φημίστε ότι είστε μία μπάντα που υποστηρίζει το underground μέχρι τελικής πτώσης. Ναι, underground. Είμαστε και underground θα παραμείνουμε. Mm. Και αυτή είναι η νοοτροπία μας, δηλαδή. Ναι. Επειδή ξέρεις, παιδί μου, οι περισσότεροι στο underground αποφεύγουν τα ψηφιακά, σου λένε προτιμότερο να έχουμε ένα bandcamp και να προωθούμε από εκεί τη δουλειά μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολλές μπάντες οι οποίες χρησιμοποιούν καλώς ή κακώς και το Spotify και το Bandcamp και πολλές άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Όχι, δεν απαραίτητα. Και προφανώς όλοι ακούμε μουσική και από παντού, έτσι. Δηλαδή δεν βάζουμε πάντα τη δίπαθε τα βιβλία. Ακούμε και ψηφιακά. Έτσι είναι η ζωή πλέον. Προφανώς. Απλά είναι άλλο όταν έχεις τη φυσική μορφή και άλλο όταν έχεις ψηφιακή. Ακούς το MP3. Ήθελα πάρα πολύ να σε ρωτήσω. Είστε ένα συγκρότημα που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα θα φανεί προσβλητικό, δεν είστε τόσο γνωστοί. Δεν σε άκουσα, δεν είμαστε. Δεν είστε τόσο γνωστοί. Έχετε ένα κοινό, βεβαίως. Έχετε ένα ρεύμα δικό σας, στο death metal που σας παρακολουθούν. Αλλά βλέπω ότι πολλοί, ας πούμε, το σνομπάρουν εντός εισαγωγικών. Γενικά το underground δίνουν βάση πολύ στα μεγάλα ονόματα και πάει λέγοντας. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να επικρατήσει μια παραπάνω ανταπόκριση όπως ήταν στα μέλη που έγιναν στα live, που κάνανε χαμό και πλέον στις μέρες μας το καθένας με ένα κινητό και θα τραβάει φωτογραφίες? Προφανώς, επειδή ανέφερες για τα 90's, η πίτα έχει μεγαλώσει, έτσι. Είναι πολλές περισσότερες μπάντες πλέον και, και όλοι τρέχουμε με τόσα πράγματα. Είναι λογικό ο κόσμος να μην ψάχνει τόσο το underground. Εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό και δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που κάνουμε. Το τελευταίο μας live πραγματικά έγινε χάμος. Αυτό που λες με τα κινητά και δεν ισχύει. Ήταν πραγματικά μέσα, έγινε πανικός φίλος. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε και δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν θα αλλάξει με κάτι δηλαδή. Παίρνουμε για μας δηλαδή. Όλοι στην πάντα παίρνουμε για την πάρτι μας. Δεν έχουμε κάποιες βλέπεις. Θα σε γυρίσω στο παρελθόν. Ναι. Συγκεκριμένα θα σε γυρίσω στο live μαζί με τους τελικούς πόζας. Τέλεια. Όπου μοιραστήκατε τη σκηνή μαζί με τους Raptor. Ουσιαστικά για να τους ανοίξετε. Στο live με πόζες είχαμε πέσει μόνοι μας. Α, οκ. Okay. Πάντω το δικό μου. Δεν πειράζει. Αφού δεν... Πώς ήταν γενικά όλο αυτό το συνέστημα να παίζετε μαζί με τους πατέρες σας εδώ στο εγώ, γιατί για εσάς μουσική πατέρες είναι η Possessed. Και η Possessed και η Suffocation φαντάζομαι και πολλές άλλες μπάντες. Και πώς ήταν όλο αυτό για εσάς? Ποια ήταν τα συνέστημα που μείνανε, ας πούμε, όταν παίξατε, νομίζω είχατε παίξει στο Fuzz. Ήταν κύτταρο, κύτταρο. Στο κύτταρο, συγγνώμη, ναι, σωστά. Στο κύτταρο, για πες. Καλά, μιλάμε για μία από τις αγαπημένες μας βραδιές. Ήταν και το βράδυ που κάναμε το πρώτο μας live με τον drummer μας, τον Γιάννη, τον Westerman, και μόλις μπήκε στην πάντα. Μεγάλη γιορτή, μεγάλη γιορτή. Περάσαμε υπέροχα, τρομερή του ποδέ. Προφανώς τον Απρίλη με τα είδωλά στην τρομερό συνέστημα. Πάλι πολύ ωραία η ανταπόκριση του κόσμου εκείνο το βράδυ και στις δύο μπάντες. Ειδικά ο Ζεστ ήταν άστοχο, είναι γελοχωμείο. Υπέροχα.
εμείς την επόμενη μέρα κάναμε, τις επόμενες ημέρες κάναμε και παρέα με τα, εγώ προσωπικά με τον Ρόμπερτ και τον Μπασίστα δηλαδή και τον Ντράμερ, τον Μποζές. Γυρίσαμε λίγο στην Αθήνα, τα είπαμε, αράξαμε και πλέον είμαστε και φίλοι. Ο Ρόμπερτ έχει ένα δίσκο, μια εταιρεία στην Αμερική και θα συνεργαστούμε κιόλας με κοινές κυκλοφορίες. Άρα περιμένουμε στο επερχόμενο σας άλμπουμ κάποια συνεργασία μαζί με τον Μποζέστ. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι εταιρείες μας θα συνεργαστούν. Έχουμε λιθογραφικές εταιρείες. Εγώ με τον Κώστα στην Γκρίφελ και ο Ρόμπερτ έχει μια δικιά του εταιρεία και θα βγάλουμε κάποιες κοινές κυκλοφορίες. Τι εταιρεία, θα θες να μας πεις μερικά λόγια για αυτήν. Για την εταιρεία μας φυσικά. Είναι η Kiosk & Tell. Υπάρχει από το 2012. Έχουμε βγάλει διάφορες κυκλοφορίες. Συνήθως παίζουμε μπάλα, κασέτα, CD και κάποια λίγα βινίλια. Στο μέλλον θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Ετοιμάζουμε το site μας τώρα. Βγάλαμε 5 κυκλοφορίες φέτος. Πήγε πολύ καλά. Και μία από αυτές είναι και η επανακυκλοφορία του Into the Abyss, που πλέον έχει βγει και από την Kiosk & Tell. Μια χαρά. Μια χαρά που προνο... Φέραμε. Δεν ήξερα ότι η Kiosk & Tell ήταν δική σας παρεμπιπτόντως. Την ξεκίνησα από τα χρόνια και πλέον είμαι και εγώ στην εταιρεία. Δεν ανέφερα προηγουμένως γι' αυτό και λέω τώρα, εντάξει, μην έκανε καμία βλακιά. Okay. Βλέπω από το 19 έχετε παίξει με πάρα πολλά ονόματα στην ελληνική underground death metal σκηνή. Πλέπετε Perversion, με τους Mass Infection, έχετε παίξει με τους Brothers of Humanity, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς, ναι. Έχετε παίξει με πάρα πολλές μπάντες. Υπάρχει περίπτωση καμιά από αυτές τις μπάντες στο μέλλον να δούμε καμιά ελληνική περιοδία? Και αν ναι, με ποιες. Και αν ναι. Αν ναι, με ποιες. Αν ναι, με ποιες. Okay. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιο headline από τους Mass Infection όπως είδαμε στο Temple, ας πούμε. Ωμερό, δηλαδή, είχαμε περάσει υπέροχα. Και ήταν και Birth of Depravity εκείνο το βράδυ. Ωμερό, live. Κοίτα να δεις, προφανώς και μπορεί να κάτσει κάποια εταιρεία με ελληνικές μπάντες και να κάποιο tour, συγγνώμη, με ελληνικές μπάντες. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα τα πράγματα με τον κορονοϊό δεν είναι πολύ πολύ ανοιχτά, αλλά το προσπαθούμε. Νομίζω ότι μετά το τελευταίο μας live θα θέλαμε πάρα πολύ να πάμε tour με Kers Blood, που κάνουμε και τρομερή παρέμβαση και θα διαλύσαμε όλα. Ενδιαφέρον. Πολύ. Πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει. Απλά καταλαβαίνεις. Πολλές άλλες μπάντες. Στα σκαριά. Είναι στα σκαριά. Στα σκαριά. Πολλές άλλες μπάντες που γουστάρουμε και θέλουμε να βγούμε τούρ. Πάρα πολλές. Η λίστα είναι ατελείωτη τώρα. Με βάλει να το κάνω αυτό. Εντάξει, θα είναι τρελό. Θα είναι τρελό μας βρει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και πολλές μπάντες από Ελλάδα που θυμούμε πάρα πολύ τη δουλειά τους και αυτό που κάνουν και στηρίζουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον τρίτο σας δίσκο, ναι, που ετοιμάζετε τώρα αυτή την περίοδο. Προς τα πού θα κινείτε, θα ήθελα να μας πεις έτσι μερικά λόγια με το επερχόμενο άλμπουμ. Καταρχάς έχουμε καινούριο μπασίστα στην πάντα. Το Ευαγγέλιο που έπαιζε στο Decomposed Resistance. Μια μπάντα που μας είχε επηρεάσει πολύ για εκείνη την περίοδο. Το Βαγγέλη το ξέρουμε πολλά χρόνια. Ήταν και φίλος του αδερφού μου παλιά. Και ξεκινάμε τώρα να δουλεύουμε υλικό για τον τρίτο δίσκο. Εμείς όλοι οι άλλοι έχουμε ήδη κάνει κάτι πρόβες και έχουμε δει κάποια κομμάτια. Το υλικό λοιπόν θα είναι πιο ξέφερνο ακόμα και πιο γρήγορο και αρκετά πιο thrash. Εξάλλου στην πάντα πλέον, άμα δεις και τα μέλη, γράφουν δύο μέλη Release Anger. Οπότε είμαστε όλοι θρασάδες και κουκάλουμε το θράς και το βγάλαμε και στο τρίτο δίσκο. Εννοείται. Υπάρχουν κάποια κομμάτια έτοιμα. Έχουμε δηλαδή εικόνα για το πώς θα είναι ο δίσκος. Πιο μεγάλη ταχύτητα. Γενικά θα είναι πιο άκρυο. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για το Ξόφυλλο ή τις αφήνετε στον Αντρέα? Δεν έχω. Λέω,
Υπάρχουν κάποιες ιδέες περί του εξωφύλου ή και το τίτλο ή το αφήνετε στον Αντρέα να το κοιτάξει αυτό το πράγμα? Και στο πάστε μήπως κάνουμε εξωφύλο πάλι με τον Αντρέα Μασάλ. Μια και η συνεργασία ήταν πολύ καλή, όπως είπα και πιο πριν. Έχουμε κάτι ιδέες. Σκεφτόμαστε διάφορα ακόμα, αλλά έχουμε κάποιες ιδέες. Ο τίτλος μάλλον θα λέγεται The Rain. The Rain. Yeah. The Rain, όπως λέμε οργή ή όπως λέμε βροχή? Όπως λέμε οργή. Οργή. Α, όπως λέμε Rain Blood. Οκ, okay, κατάλαβα. Mm. Μάλιστα. Κυριακή, πέρα από τη δίπλα. Πες, συγγνώμη. Τι πες? Κυριαρχία σημαίνει το Rain. Οκ. Οκ, οκ, πάσω. Υπάρχουν πέρα από την δημιουργία του νέου σας άλμπουμ και τις επικείμενες εμφανίσεις σας, με το καλό, να τελειώσει αυτό το COVID επιτέλους και να μην έρθει κανένας άλλος κορονοϊός, υπάρχουν κάποια άλλα πλάνα για το μέλλον? Λοιπόν, για το μέλλον, τίποτα. Για την ώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε το τρίτο μας δίσκο. Και μπορεί και ένα IP που υπάρχει να το ηχογραφήσουμε μετά τον τρίτο δίσκο. Σίγουρα θέλουμε να τουράρουμε και να κάνουμε live για να προωθήσουμε τον δεύτερο δίσκο. Και κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Περνάμε καλά, ρε παιδί μου, και καλά. Θέλουμε να κάνουμε ένα live, πώς το λένε, να κάνουμε λίγο θόρυβο. Αυτά είναι τα βασικά πλάνα. Έχουμε δικό μας προβάδικο, προβάλλουμε εκεί πέρα. Οπότε πηγαίνουμε και περνάμε και καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω για το EP. Αγκαρία, περνάμε τέλεια στο να βρισκόμαστε και να παίζουμε ένα ειδικό. Ναι, για το EP. Ήθελα να σε ρωτήσω για το EP. Υπάρχει περίπτωση στα νέα σας κομμάτια να συμπεριληφθεί κάποιος αντιπολεμικός στίχος, αν κρίνουμε και με βάση αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας και την εισβολή και όλα αυτά? Μα τα κομμάτια μας έχουν πολεμική θεματολογία, αλλά κυρίως αντιπολεμικό νόημα. Ναι. Προφανώς θα το κάνουμε αυτό και αυτό κάνουμε εδώ και καιρό. Δεν θα γίνει δηλαδή λόγω της Ουκρανίας, συνδέμει γενικά. Καταλαβαίνω. Για την παιδεία. Αυτό δεν είναι επίσημο για το τυπουργικό καθόλου. Είναι, ναι. είναι μέρος του κόφτα αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν θα τον επηρεάσουν τα γεγονότα και θα γράφει κάτι πιο πολύ για αυτά. Αλλά σίγουρα το κάνει. Συγγνώμη, σε δύο κοπέλια, παιδί. Παρακαλώ, δεν πειράζει. Βλέπουμε πάρα πολλές μπάντες και πολλούς καλλιτέχνες να δημιουργούν, να ασκούν ένα εμπάρκο σε εισαγωγικά, να κάνουν εμπάρκο εντός εισαγωγικών σχετικά με τις περιοδίες τους στη Ρωσία. Από τη μία Τζίντζερ, από την άλλη το Φίλθ, σταματάνε τη ρώσικη περιοδία λόγω της όλης κατάστασης. Θα σταματήσουν και άλλες μπάντες. Θα και άλλες μπάντες πιθανότατα να μην κάνουν περιοδία στη Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι κάτι σίγουρο, αλλά έτσι όπως δείχνουν όλα, και άλλες μπάντες θα ακολουθήσουν. Εσείς, ως άμπισος, πώς το κρίνετε όλο αυτό, όλο αυτό το εμπάρκο που ασκείτε? Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για άλλους. Αυτό που υπάζω είναι ότι είναι κάτι μεταξύ εμπάργου και ασφάλειας. Δεν είναι τώρα ασφαλής ότι αυτή για να πάει για live. Άλλοι ναι, το κάνουν για ασφάλεια, όντως. Είχαν πει κιόλας ότι το κάνουν για την ασφάλεια του κόσμου. Οι Maiden, ας πούμε, σταματήσαν την περιοδία στη Ρωσία γιατί φοβόντουσαν για την ασφάλεια του κόσμου. Για τη δική τους κιόλας, έτσι, είναι τέλος. Και γιατί. Για το κουρού δεν είναι τώρα τα ξεγέλα σε αυτά, πόλεμο γίνει. Ναι, φυσικά. Είναι πολύ δυσόρροπο όντως. Και μην ξεχνάς ότι η Ρωσία Ουκρανία είναι δίπλα, έτσι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Ωραία, αγόρι μου, εγώ ευχαριστώ για την υπέροχη κουβέντα. Καλή τύχη με το νέο σας άλμπουμ. Να σε καλά. Θα περιμένουμε με το καλό και την κασέτα μέσω της Transatic Obscurity Records, με το καλό, ή μέσω της Chaos and Hell Productions. Και φυσικά θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και στα μέρη μας. Πάνω, άμα θες, μπορείς να κάνεις τον επίλογο να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που θα δει την έλεξη και στον κόσμο που ακολουθεί τους άμπισους. Λόγος θα ανήκει σε σένα.
Καταρχάς, ευχαριστώ εσένα για την παρέα εδώ πέρα και τον κόσμο που βλέπει. Αυτό που έχω να πω είναι παραμείνετε δυνατοί όλοι, βαστάτε γερά. Είναι δύσκολη καιρή. Και τα άλλα θα τα βρούμε. Ναι. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Μουσικάρες μόνο, metal, υγεία και ό,τι περνάει καλό καθένα. Στεύει. Εύχομαι να ανέβεις και από τα μέσα εκεί πάνω για κανένα λαϊβάκι. Κουβεντιάζουμε γενικά, όπως είπα, αυτό και εδώ για τίποτα πιο πάνω, τίποτα να πάμε λίγο, να κάνουμε λίγο φασαρία και να γιορτάσουμε λίγο παραπάνω. ό,τι κάτσε. Οκ. Ρόγκον. Λοιπόν, για χαρά σε όλους.